Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν σημαντικό για μας να πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Θέλαμε να δημιουργήσουμε μια διαφορά από τον δεύτερο. Παίζαμε με τον δεύτερο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βαθμολογικά. Θέλαμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι για να συνεχίσουμε με λιγότερη ψυχολογική πίεση στην ουσία τον δεύτερο γύρο. Για μας είναι μια νίκη όπως όλες οι άλλες. Απλά ήταν κάτι σημαντικό για μας γιατί έγινε μπροστά στον κόσμο μας που σήμερα γέμισε το γήπεδο. Είχε καιρό να το κάνει και τον ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε δύσκολα παιχνίδια. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος με παιχνίδι με τον ΑΕΤΟ. Ευτυχώς είναι εντός έδρας. Και πιστεύω πως αν και βγάλαμε μια κούραση στο παιχνίδι μας, φυσιολογική, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ανακάμψουμε και θα είμαστε και πάλι δυνατοί μέχρι το επόμενο Σάββατο. Πού κρίθηκε το παιχνίδι? Σήμερα πιστεύω κρίθηκε το παιχνίδι στην άμυνά μας. Γιατί καταφέραμε και τους κρατήσαμε. Παίζανε ένα περίεργο μπάσκετ. Στοχοποιούσαν γενικότερα και παίζανε αλλαγές σε όλα τα σκρίν. Οπότε μας έφεραν. Δεν το παίζουν πολλές ομάδες. Δεν παίζουν πολλές ομάδες έτσι. Μας μπλοκάρανε. Αλλά μπορέσαμε και βρήκαμε λύσεις και μπορέσαμε, πιστεύω, μέσα από την άμυνά μας, όπως το κάνουμε κάθε φορά αυτό, μπορέσαμε και βρήκαμε διαδρόμους και ψυχολογικά ανεβήκαμε. Και έτσι βγήκαμε. Ήταν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα όταν έπεσε η διαφορά. Εντάξει, σίγουρα όταν μειώνεται μια διαφορά, σκέφτεσαι ότι πρέπει να βρω λύσεις, πρέπει να αλλάξω κάτι στο στυλ παιχνιδιού μου. Αλλά νομίζω ότι έχουμε την ποιότητα, την ποιότητα παιχτών για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιες δύσκολες στιγμές όπως αυτή. Φαντάζει και στο δικό σου μυαλό η Καβάλα ότι είναι το απόλυτο φαβορί για την ανάδοση στην κατηγορία, στην Αθήνα? Εντάξει, η βαθμολογία αυτό δείχνει αυτή τη στιγμή. 2 βαθμοί διαφορά από το δεύτερο, αλλά όπως είπαμε, έχουμε 13 μάτς. Είναι σημαντικό τώρα οι ομάδες αυτές, ο δεύτερος, ο τρίτος. Έγινε η δουλειά αυτό μέχρι εκεί. Ευχαριστούμε.